αγαπητοί φίλοι του Δούριος Ύπος Podcast. Γεια σας για άλλη μια φορά, θα σας κρατήσω παρέα σήμερα με ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το ζήτημα των τελευταίων ημερών που έχει αναδειχθεί στην επιφάνεια για τη συζήτηση που γίνεται από πλευράς πολεμικού ναυτικού όσον αφορά το ενδεχόμενο προμήθειας μεταχειρισμένων κυρίων μονάδων κρούσεως από το αμερικανικό ναυτικό της κλάσης Freedom που ανήκουν στην κατηγορία των γνωστών LCS. Είναι μια εξέλιξη η οποία έχει δρομολογηθεί και έχει διαδικασίες που μπορούν να μας αφορούν. Αυτό που μπορούμε να πούμε, αν θέλουμε να πούμε ότι πιάνουμε τα πράγματα από την αρχή, είναι ότι καταρχήν το πολεμικό ναυτικό ανέκαθεν είχε ένα ενδιαφέρον για να προμηθευτεί μεταχειρισμένες μονάδες ώστε να μπορέσει με κάποιον εύλογο και φθηνό τρόπο να προσθέσει νέες μονάδες, να εντάξει νέες μονάδες στο δυναμικό του με τις οποίες θα μπορέσει να αντικαταστήσει τις παλαιότερες ηλικίας, μεγαλύτερες ηλικίας φρεγάτες τύπου S και δι αυτές οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα αναβάθμισης τα περασμένα χρόνια. Είναι δηλαδή πλέον έτσι παλαιές και αποχαιωμένες τεχνολογικά. Το ζήτημα είναι ότι διάφορες προτάσεις που υπήρχαν και εξετάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια δεν απέδωσαν κάτι και έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση πλέον, όπου δεν υπάρχουν και σήμερα τώρα που μιλάμε δηλαδή, δεν υπάρχουν διαθέσιμες μονάδες από άλλες πηγές που μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας. Μπορούμε να πούμε εδώ πέρα ότι το πολεμικό ναυτικό έχει εξετάσει αγορές δυνητικές υποψηφιότητες που λέμε από χώρες ακόμα και στην από Ανατολή, δηλαδή την Ιαπωνία, το Ιαπωνικό ναυτικό, το ναυτικό της Νοτιού Κορέας κτλ. Τίποτα όμως από αυτά δεν μπορεί να δείξει ότι υπάρχει κάποια προοπτική για μεταχειρισμένες μονάδες. Έτσι, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι έδωσε την αφορμή για να επανακινήσει το ενδιαφέρον με ένα ουσιαστικό όμως περιεχόμενο αυτή τη φορά ήταν ότι το αμερικανικό ναυτικό δρομολόγησε από, σε επίπεδο θεσμικό και το ίδιο το ναυτικό αλλά και σε επίπεδο πολιτικών μηχανισμών διακυβέρνησης κάποιες εξελίξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με, πιθανότητα την προοπτική αποσύρσεως από την ενεργό υπηρεσία μονάδων LCS του αμερικανικού ναυτικού. Το αμερικανικό ναυτικό τα τελευταία χρόνια από το 2021 ουσιαστικά προσπαθεί, επιδιώκει να σταματήσει το πρόγραμμα των LCS, να το διακόψει και να αφιερώσει τους πόρους σε άλλα προγράμματα τα οποία κρίνονται πιο ενδιαφέροντα και πιο υποσχόμενα. Το 2022 είχε κάνει μια πρόταση ώστε να αποσυρθούν 9 συνολικά μονάδες LCS της κλάσεως Freedom, η οποία είναι και αυτή που ενδιαφέρει το πολεμικό ναυτικό, αλλά αυτό το πράγμα δεν κατέστη δυνατό, γιατί το Κογκρέσο έθεσε σοβαρές αντιρρήσεις και αυτό το πράγμα δεν πέρασε στον αμυντικό προϋπολογισμό του 2023. Το θέμα είναι λοιπόν ότι το 2023 η αμερικανική ηγεσία στα ετήσια πλάνα σχέδια που κάνει και ενημερώνει στα αρμόδια όργανα για την λήψη αποφάσεων τον Μάρτιο του 2023 εξέδωσε την έκθεση η οποία αφορά το ετήσιο μακροχρόνιο σχέδιο ναυπηγήσεων πολεμικών πλοίων το οποίο αφορά το οικονομικό έτος 2024 βάσει του προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί από τον Πρόεδρο για το συγκεκριμένο έτος. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει ουσιαστικά μια ενημέρωση για 30 ετή βάση ναυπήγησης πολεμικών πλοίων που από το 2024 μέχρι και το οικονομικό έτος 2053 περιλαμβάνει. Αυτό το έγγραφο, το θεσμικό, τέθηκε σε υπόψη των αρμόδιων οργάνων του Κογκρέσου και της Γερουσίας και με δύο λόγια αυτό που είχε ενδιαφέρον ήταν ότι περιελάμβανε την πρόταση για απόσυρση 11 μονάδων, όπως ζητούσε το αμερικανικό ναυτικό, 11 κύριων, μάλλον 10 κύριων μονάδων επιφανείας, κρούσεως και ένα πυρηνικό υποβρύχιο
Άγκυρο. Αυτό το έγγραφο περιελάμβανε την Άγκυρο. Στον, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Προεδρικού Προϋπολογισμού 2024, υπήρχε απόφαση για την απόσυρση 11 πλοίων από τη δύναμη του στόλου, εξ αυτών 5 καταδρομικά, 2 LCS, 3 δεξαμενόπλια αμφίβια πλοία δεξαμενής για αμφίβιες επιχειρήσεις και ένα πυρηνικό υποβρύχιο. Από αυτά όμως, τελικά το Κογκρέσο στις 12 Ιουνίου γνωμοδότησε ότι δεν επιτρέπει την απόσυρση και των 11 αυτών μονάδων και ενέκρινε μόνο την απόσυρση 2 LCS, 3 καταδρομικών κλάσεως Τικοντερόγκα και του πυρηνικού υποβρυχίου. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει όμως ενδιαφέρον και προφανώς τέθη σε ενημέρωση των δικών μας αρμοδίων οργάνων από πλευράς πολεμικού ναυτικού ήταν ότι στο συγκεκριμένο σχέδιο μακροχρόνιο, όπως είπαμε, ναυπηγής οροπλοίων που παρουσιάστηκε το Μάρτιο του 2023, περιλαμβάνονται και οι προτάσεις, μάλλον το σχέδιο, ναι, οι ιδέες, το σχέδιο, τα πλάνα για την απόσυρση μονάδων, μάλλον απενεργοποίηση μονάδων του Αμερικανικού ναυτικού τα επόμενα χρόνια. Για το 2024 συγκεκριμένα, έγραφε, περιελάμβανε την απόσυρση των 2 LCS, όπως είπαμε, τα οποία τελικά εγκρίθηκαν. Αυτά να σημειώσουμε ότι δεν είναι LCS τα οποία ενδιαφέρουν το πολεμικό ναυτικό, είναι τις κλάσεις Independence που έχουν αποκλειστεί για μια σειρά λόγων. Από εκεί και πέρα όμως το 2025, αυτό το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων μονάδων που θα αποσυρθούν και 4 LCS κλάσεως Freedom. Αυτές είναι οι LCS που ενδιαφέρουν το πολεμικό ναυτικό και είναι κάποια συγκεκριμένα πλοία με τα νούμερά τους που είναι προσδιορισμένα. Τόσο τα LCS κλάσεως Independence που αποφασίστηκε να αποσυρθούν στο οικονομικό έτος 2024, όσο και τα 4 LCS που προτείνεται να έχουν αποσυρθεί να αποσυρθούν από το 2025, έχει δηλωθεί, δηλώνεται από αυτή την, στο σχέδιο αυτού του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι θα διατεθούν για στρατιωτικές πωλήσεις αλλοδαπής, δηλαδή FMS. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε εμείς, αυτή η πληροφορία, αυτή η εξέλιξη τέθηκε προφανώς σε γνώση των Ελλήνων επιτελών και αυτό είναι που παρακίνησε, μάλλον δρομολόγησε μια σειρά ενεργειών ώστε να μπορέσουμε να διερευνήσουμε κατά πόσο είναι εφικτό αυτές οι μονάδες να παραχωρηθούν στο πολεμικό ναυτικό, να καταλήξουν σε εμάς. Όπως είπαμε όμως, αυτά τα πλοία θα αποσυρθούν αν και εφόσον το εγκρίνει το Κογκρέσο από το 2025. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει εμείς να τρέξουμε σε επίπεδο διαφόρων διαδικασιών και κυρίως όμως από ό,τι φαίνεται αυτό που θα βοηθήσει είναι η έγκριση από το Κογκρέσο ώστε αφενός μεν τα πλοία αυτά να αποσυρθούν όντως, να αποφασιστεί να αποσυρθούν από την ενεργό δύναμη του Αμερικανικού Ναυτικού και βέβαια το μεγάλο επίδευμα θα είναι να καταλήξουν προνομιακά στην Ελλάδα. Εδώ υποτίθεται ότι θα βοηθήσουν όλοι τα λόμπι, οι πολιτικές πιέσεις, συνεννοήσεις με κυβερνητικά κλιμάκια κτλ. Ώστε από πλευράς Κογκρέσου να καταστεί εφικτός αυτός ο πολύ φιλόδοξος στόχος. Αυτό λοιπόν είναι το πλάνο βασικά, το περιβάλλον μέσα από το οποίο προέκυψε αυτό το ζήτημα τις τελευταίες ημέρες που έχει γίνει γνωστό, που έχει λάβει έκταση δημοσιοποίηση και στο οποίο πάνω έχουν δουλέψει οι Έλληνες επιτελείς από πλευράς πολεμικού ναυτικού για το τελευταίο διάστημα ώστε να μπορέσει να υπάρξει μία εισήγηση σε επίπεδο επιτελικό για τη λήψη των τελικών αποφάσεων και τη δρομολόγηση των σχετικών ενεργειών σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, αυτά τα πλοία, όπως είπαμε, εάν αποσυρθούν από το 2025, όπως προβλέπετε από τον Αμερικανικό σχεδιασμό, μπορούμε να υποθέσουμε ότι με δικές μας ενέργειες θα μπορούν να μεταφερθούν πριν να αποσυρθούν, δηλαδή να καταλήξουν στα χέρια μας, ακόμα όσο βρίσκονται σε ενεργό κατάσταση, με μια hot transfer διαδικασία, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι τέλη του 2025 με 2026 να αρχίσουν αυτές οι μονάδες να εντάσσονται στην ελληνικό στόλο, πλήρως όμως οπλισμένες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέλει το πολεμικό ναυτικό. Αυτό λοιπόν είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο έχει προκύψει το ζήτημα, το οποίο αυτή την περίοδο βρίσκεται στο προσκήνιο και απασχολεί το πολεμικό ναυτικό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχουν
και αρκετές παράπλευρες διαστάσεις που επηρεάζονται από αυτή την εξέλιξη. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, ώστε να μπορέσουμε να πούμε περισσότερα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Γεια σας από μένα, καλή συνέχεια.